Νομός Ρεθύμνου, με το ψιλορίτι και την καταγάλανη θάλασσα, με την ιστορία, τα εντυπωσιακά φαράγγια, τα σπήλαια και τα ορεινά κτηνοτροφικά χωριά. Κάτω από το οροπέδιο της Νίδας, στο Ψιλορίτι, βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα παραδοσιακά χωριά της Κρήτης. Τα Ανόγια. Χωριό περήφανο και ανυπότακτο. Και ταυτόχρονα, κέντρο του σύγχρονου κρητικού πολιτισμού. Και αυτό γιατί οι Ανογιανοί σέβονται την κληρονομιά τους. Από εδώ μπορείτε να προμηθευτείτε για τους φίλους και το σπίτι σας γνήσια χειροποίητα υφαντά. Ο Ρεσίδιος κτηνοτροφικός λαός με κλειστή κοινωνική δομή, χάρη στην οποία διατηρήθηκαν σχεδόν αναλύωτα τα ιδιαίτερα ανθρωπολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους. Όσο για τη μαγειρική τους, θα σας αποκαλύψει μια άγνωστη πλευρά της γαστρονομίας. Πρώτο υλικό, το ντόπιο κρέας, το οποίο συνοδεύεται με το ανάλογο δυνατό κόκκινο κρασί. Δέχονται τους επισκέπτες με μια ζεστή φιλόξενη διάθεση. Τραγουδάνε, χορεύουν, παίζουν μουσικά όργανα και διασκεδάζουν με ενθουσιασμό. Εδώ γεννήθηκε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές, ο Νίκος Ξυλούρης. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε στα Ανόγια το Μουσείο Σκουλά ή Μουσείο Γριλιού για να δείτε τα έργα αυτού του σημαντικού αυτοδίδακτου παραδοσιακού ζωγράφου. Η έμπνευσή του ξεκινάει από την ιστορία του τόπου, τη ζωή και τους αγώνες των κατοίκων.
Η Αμαζόνια, άνθρωποι ζεστοί και φιλόξενοι, ταξιδεύουν στον χρόνο, κρατώντας τα κύτταρά τους τα αρχαϊκά τους χαρακτηριστικά, λόγω της κλειστής κοινωνικής τους δομής. Τόσο παρδρά, σαν την τέτρα που τα περιβάλλει. Με καθάρια ματιά, γεμάτη ανθρωπιά και καρδιά διάφανη σαν τον άνεμο που φυσάει από τα βουνά γύρω στα μάτια. Μη το κρατείτε για πολύ, μη το θαυμάζεις όλοι, τότε οι τέχνες βρίσκονται στη φύση στο περβόλι και στράματα απολογιών. Ο άνθρωπος δεν κατέχει, του διπράξε ήδη τετά, μάθεις η φύσης έχει. Σαν το μωρό, όπου κι αν είσαι φαϊτό, δεν τ' αρμηνεύει, κι εκείνο τη ώρα γεννηθεί, να βρει δύση γυρεύει. Απ' τη γυλιά της μάνας του, η φύση δασκαλεύει και το βυζί για σύση του, να το διπασπατεύει. Και δίχως να έχει δασκαλό, για να φύσει γεννάτε. Ο Θεός τα λέγαμε τον κόσμο και έκανε την κρίση. Ήτανε κουβαρδάς στις κλάδους. Με σταριά, παιδιάδες, με σκόρπους όλο το χώρο. Όταν έφερε στα λόγια, τον είδε μόνο η πέταση. Και λέμε ότι το γης τον κόσμο πέταση από εδώ. Ο Ανογιανός λοιπόν αναγκάστηκε να ζήσει με τα στοιχεία της φύσης. Με την πέτρα, την βροχή και τον αέρα και το χιόνι. Η κάθε δραστηριότητα και κάθε εκδήλωση του Ανογιανού είναι μοναδική. Έχουμε ήδη έρθει με την παραδόση που είναι μοναδικά σε επίπεδο Κρήτης που τουλάχιστον το κατέχουμε εμείς εδώ πέρα. Χωριά που είναι 5 και 10 χιλιόμετρα γύρω-γύρω δεν έχουν καμία σχέση ούτε στο γλωσσικό ιδίωμα, ούτε στα είδη, ούτε στα έθιμα, ούτε στις παραδόσεις. Είναι μοναδικά τα έθιμα μας. Αν είναι από την κηδεία, αν είναι από το μνημόσυνο, αν είναι από τη βάφτιση, από τον γάμο, όλες οι εκδηλώσεις μας συγκυρίζουν χιλιάδες χρόνια πριν. Και δικαιολογούμε λοιπόν την καταγωγή μας από τους αρχαίους πολίτες. Επειράνει γονιές φωτιά μαν, φωτιά Επειράνει γονιές φωτιά και αυτό είναι το διαβαστό για να πάει στα όρια στα πρώτα. Γι' αυτό το φτιάχνει έτσι. Όταν περάσει από κάτω για να πιάνει πέρα να μην Ισραήλ. Η μέρα μοναδικό εδώ πέρα. Ήταν αργήσει και πόδα. Παρολίσανε και με παρέτησε. Και εγώ δεν τα έχω παρετήσει σε ένα το μεράκι. Δεν μπορώ να πέσω από το καρενείο. Εγώ δεν μπορώ να πέσω το καρενείο. Κάπα στο καρενείο του σημαίνει το πρωί. Άρα το κάτω στον πάνω. Να καταγίνω. Έτσι μας είναι και εσύ δείξτε ότι εκεί μας είναι 440 ευρώ μου δίνει. Μαγαζίζει με 440 ευρώ. Κάνε κάτι χάμπ λέω. Εγώ
δεν δείχνουν μια κομμάτια δουλειά. Γιατί μ' αρέσει τη γράψη από παιδί. Τότε οι δασκάλοι με ρωτούσαν. Άλλοι λέγανε γεννούν βοχή, άλλοι λέγανε γεννούν το πίσω βοχή. Εγώ δεν θα πέρασε. Εγώ πλέον άκουγα το Γιάννη και η Δευτέρη να βγουν στην Αθήνα από 25-30 χρόνια που πήγαν να δείξουν το καλύτερο. Δεν είχα πει πολύ κρίση. Το μου μένει. Άρα έκανε να βγει το χωριό και την πάτησε.